καλώς ήρθες στο κανάλι της Κοσαλίες Creation, που μαζευόμαστε εμείς εδώ μια μεγάλη παρέα και πλέκουμε όμορφα χειροποίητα πληκτά με βελόνες και βελονάκι. Συνεχίζουμε εμείς το μαραθώνιό μας για να διαλέξουμε το πιο όμορφο, το πιο κατάλληλο σχέδιο για μια ζακέτα με βελόνες που θα πλέξουμε. Θα είναι μια καλοκαιρινή ζακέτα. Έχω διαλέξει και αυτό εδώ το σχέδιο. Το έχω φτιάξει, το έχω πλέξει, αλλά μέχρι τώρα εμένα με ικανοποιεί αυτό εδώ που έχω βάλει την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο βιντεάκι. Πάμε να το δούμε και αυτό εδώ, το σχέδιο είναι έτσι με κλαδάκια. Πολύ όμορφο θα έλεγα. Και αυτό εδώ είναι σχεδιόγραμμα, όποιος ξέρει να διαβάζει μπορείτε να το ζωγραφίσετε, να το αντιγράψετε, να το βγάλετε φωτογραφία. Το σύνολο των πόντων πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 8, αυτό εδώ κουτάκι είναι όλο το σχέδιο και πρέπει να έχουμε ένα πόντο στην αρχή και ένα πόντο στο τέλος. Οπότε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή θα βάλουμε στις βαλόνες 1, 2, 3, 3 φορές, φτάνει 3 φορές, 8, 3, 24, 25, 26 πόντους. Και πάμε να ρίξουμε 26 πόντους και θα πλέξω εγώ ένα μικρό λάστιχο. Πάντα σας το λέω ότι εγώ το κάνω για μένα. Πάμε να ρίξουμε 26, 1, 2, 3, 4, 5. Έχω πλέξει ένα μικρό λάστιχο και πάμε να κάνουμε την πρώτη σειρά. Η πρώτη σειρά λέει το πρώτο πόντο το μεταφέρουμε άπλικο. Η πρώτη... Εδώ κάνουμε κλείσιμο δεξιά. Για να κάνουμε εμείς κλείσιμο δεξιά και μην παιδευόμαστε, μπορούμε να πλέξουμε την πρώτη καλή, μεταφέρουμε και σκεπάζουμε με αυτόν εδώ το αριστερό πόντο το δεξί πόντο. Αυτό είναι κλείσιμο δεξιά. Βλέπετε, το σκέπεσε. Και πλέκουμε μία καλή, δεύτερη καλή, τρίτη καλή, τέταρτη καλή. Κάνουμε ένα ζετέ και πλέκουμε μία καλή, δεύτερη καλή. Ξανά επαναλαμβάνουμε. Κάνουμε κλείσιμο δεξιά. Για να κάνουμε κλείσιμο δεξιά, πλέκουμε τη μία καλή, τη μεταφέρουμε στην αριστερή βελόνα και σκυπάζουμε με το αριστερό πόντο το δεξιό πόντο. Μεταφέρουμε πάλι πίσω. Κάναμε κλείσιμο. Ξανά, τέσσερις καλή, μία καλή, δεύτερη καλή, τρίτη καλή, τέταρτη καλή. Κάνουμε ζετέ και ξανά μία καλή, δεύτερη καλή. Τελείωσαμε και δεύτερο σχέδιο. Ξανά, κλείσιμο δεξιά δύο πόντων. Πλέκουμε εμείς το πρώτο πόντο, μεταφέρουμε στην αριστερή βλώνα και σκεπάζουμε με τον αριστερό πόντο τον δεξιό πόντο. Επιστρέφουμε στη δεξιά βλώνα. Και πλέκουμε 4 καλή, 1 καλή, δεύτερη καλή, τρίτη καλή, τέταρτη καλή, ζετέ. 2 πόντους καλή, μία καλή, δεύτερη καλή, τελειώσαμε εμείς και το τρίτο σχέδιο και τελευταία, πάντα ανάποδη. Τελειώσαμε εμείς την πρώτη σειρά, στη καλή πλευρά, τώρα εμείς είμαστε στην ανάποδη πλευρά. Η δεύτερη σειρά και η κάθε ζυγή σειρά πλέκεται απλά με όλους τους πόντους ανάποδους εδώ. Όλοι πόντοι ανάποδοι. Όπως κάθονται πόντοι, όλους τους πόντους τους πλέκουμε ανάποδους. Πλέκουμε τους πόντους ανάποδους. Αυτό ισχύει για κάθε δεύτερη, τέταρτη, έκτη σειρά, για κάθε ζυγή σειρά. Τελειώσαμε. Και γυρνάμε εμείς στη καλή πλευρά.
Πάμε να πλέξουμε τώρα τη τρίτη σειρά. Είμαστε στη καλή πλευρά και η τρίτη σειρά λέει το πρώτο πόντο το μεταφέρουμε άπλεκο. Κάνουμε τώρα κλείσιμο δεξιά. Για να κάνουμε κλείσιμο δεξιά, πλέκουμε εμείς το πρώτο πόντο, τον επιστρέφουμε στο αριστερό και το σκεπάζουμε εμείς με το δεξί, με το αριστερό. Εδώ. Κάναμε αυτό εδώ, είναι κλείσιμο δεξιά. Για να μην κάνει αυτό εδώ, πως μου έκανε εμένα, όχι ότι παίζει κανένα ρόλο μεγάλο, αλλά μου αρέσει να γυρνάει πιο απαλά. Για αυτό το λόγο εγώ στο επόμενο κλείσιμο θα γυρίσω λίγο το πόντο να κοιτάει δεξιά. Μην κοιτάει στην ανάποδη πλευρά. Λοιπόν, κάναμε εμείς κλείσιμο δεξιά και πλέκουμε τώρα τρεις πόντους καλή. Μία, δύο, τρεις καλή. Είμαστε πάνω από το ζετέ, κάνουμε ένα ζετέ, μια καλή, ζετέ και εδώ τώρα κάνουμε κλείσιμο αριστερά. Για να κάνουμε κλείσιμο αριστερά, έτσι να κοιτάνε σε μένα. Κάνουμε κλείσιμο αριστερά, τελειώσαμε εμείς ένα ραπόρ, αυτό εδώ είναι ένα σχέδιο και ξεκινάμε τώρα από την αρχή. Κάνουμε κλείσιμο δεξιά. Τρεις πόντους καλή, μία καλή, δεύτερη καλή, τρίτη καλή. Εδώ βρισκόμαστε πάνω από το ζετέ. Ζετέ, μία καλή, ζετέ, κλείσιμο αριστερά. Καθίστε λίγο να τους γυρίσω. Εδώ, ζετέ κάναμε και κλείσιμο αριστερά. Κλείσιμο δεξιά, για να κάνουμε κλείσιμο δεξιά, πλέκουμε εμείς το πρώτο πόντο, το γυρίσω να κοιτάει, επιστρέφουμε εμείς στα αριστερή βελόνα και σκεπάζουμε εμείς το πόντο αυτό με το αριστερό πόντο. Επιστρέφουμε. Αυτό εδώ έγινε κλείσιμο δεξιά. Ξανά, τρεις πόντους καλή. Μία καλή, δεύτερη καλή, τρίτη καλή. Εδώ είμαστε, πάνω από το ζετέ. Ζετέ, καλή, ζετέ. Δύο πόντους κλείσιμο αριστερά και τελευταίο πόντο ανάποδη. Τελειώσαμε εμείς τρίτη σειρά, γυρνάμε και πλέκουμε εμείς τη τέταρτη σειρά. Η τέταρτη σειρά σε μας και όπως είναι και έκτη είναι πάντα ανάποδη πόντι όπως κάθονται, έτσι. Πλέκουμε όλους τους πόντους με ανάποδη πλέξη. Μέχρι εδώ. Τελειώσαμε εμείς τη τέταρτη σειρά που είναι ανάποδη και πάμε να πλέξουμε την καλή πλευρά που είναι τώρα η πέμπτη σειρά. Η πέμπτη σειρά μας λέει το πρώτο πόντο το βγάζουμε άπλεκο που είναι ακριανός και κάνουμε κλείσιμο δεξιά. Για να κάνουμε κλείσιμο δεξιά πλέκουμε το πρώτο πόντο, αυτό εδώ θέλω να γυρνάει από εκεί. Μεταφέρουμε στην αριστερή βελόνα και σκεπάζουμε. Έτσι, εδώ φαίνεται ότι ο πόντος αυτός δεν είναι σταυρωμένος, σταυρωτός όπως είναι. Είναι απαλά κάθεται, δεν ζορίζεται και το επιστρέφουμε. Πλέκουμε δύο πόντους καλή, μία καλή, δεύτερη καλή. Βλέπουμε ότι βρισκόμαστε εμείς πάνω από το ζετέ. Κάνουμε ζετέ, μία καλή, ζετέ, μία καλή και τώρα θα κάνουμε κλείσιμο αριστερά. Και θα κάνουμε εμείς που είναι επόμενο σχέδιο, πλέον ξεκινήσαμε, κλείσιμο δεξιά. Μπορούμε να γυρίσουμε τους πόντους, να πλέξουμε έτσι, μπορούμε να πλέξουμε το πρώτο πόντο, να το επιστρέψουμε εμείς στην αριστερή βελόνα και να το σκεπάσουμε. Όπως σας αρέσει, όπως σας βολεύει. Πάμε ξανά. Μία καλή, δεύτερη καλή, ζετέ, μία καλή, ζετέ, μία καλή. Κλείσιμο αριστερά, κλείσιμο δεξιά. Αυτό μου αρέσει να το γυρίσω. Τέλος. Ξανά. Μία καλή, δεύτερη καλή, ζετέ. Μία καλή, ζετέ. Μία καλή και τελευταίο κλείσιμο αριστερά. Και τελευταία ακριανή θηλιά είναι ανάποδη.
τελειώσαμε εμείς την πέμπτη σειρά. Την έκτη σειρά είπαμε ότι την πλέκουμε όλη τη σειρά ανάποδη. Και για αυτό το λόγο που δεν έχουμε εμείς πάλι να ζωρίζουμε το μυαλουδάκι μας και τα πλέξουμε, βολεύει πάρα πολύ όταν η ανάποδη πλευρά πλέκεται με ανάποδους πόντους και δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Πάμε να πλέξουμε. Τελειώσαμε εμείς την ανάποδη πλευρά, πάλι βρισκόμαστε στην καλή πλευρά, είμαστε στην 7η σειρά. Το πρώτο πόντο το βγάζουμε άπλεκο, κλασικά κλείσιμο δεξιά, ξεκινάμε, μου αρέσει να το γυρίσω είπαμε, επιστρέφουμε, σκεπάζουμε και ξαναμεταφέρουμε εμείς το πόντο. Μία καλή, εδώ βρισκόμαστε πάνω από το ζετέ, ζετέ, μία καλή, ζετέ, δύο καλή, εδώ έχουμε κλείσιμο αριστερά και κλείσιμο δεξιά. Κλείσιμο δεξιά, πλέκουμε μία καλή, επιστρέφουμε στην αριστερή βελόνα, σκεπάζουμε, ξαναεπιστρέφουμε στην εργασία. Ξανά πάμε, μία καλή, εδώ βρισκόμαστε εμείς πάνω από το ζετέ, ζετέ, μία καλή, ζετέ, έχουμε δύο καλή, κλείσιμο αριστερά, τους δύο πόντους, κλείσιμο δεξιά, αυτό εδώ θα το κάνω έτσι, επιστρέφουμε το πλεκτό το πόντο, σκεπάζουμε και ξαναεπιστρέφουμε στην εργασία. Πάμε πάλι, μία καλή, ζετέ, μία καλή, ξανά ζετέ, έχουμε δύο πόντους καλή, κλείσιμο αριστερά και τελευταία, τελειώνουμε. Τελειώσαμε εμείς την 7η σειρά. Την 8η σειρά που είναι η ζυγή σειρά, δεν χρειάζεται να σας πω, γυρνάμε την πλέκουμε με ανάποδη. Πλέκουμε ανάποδη και επιστρέφουμε εμείς στην 9η σειρά. Η σειρά νούμερο 9 μας λέει το πρώτο πόντο το μεταφέρουμε άπλεκο. Κάνουμε κλασικά κλείσιμο δεξιά. Πλέκουμε το πρώτο πόντο. Το δεύτερο μου αρέσει να γυρίσω. Επιστρέφουμε εμείς το πόντο αυτό και το σκεπάζουμε εμείς. Το αριστερό πόντο, επιστρέφουμε εμείς το πόντο αυτό το πλεκτό στη δεξιά βελόνα. Αυτό ήταν κλείσιμο δεξιά. Ζετέ, εδώ μπροστά μας είναι ζετέ, συνεχίζουμε. Ζετέ, μία καλή, ζετέ, τρεις πόντους καλή. Μία καλή, δεύτερη καλή, τρίτη καλή. Κλείσιμο αριστερά, δύο πόντους κλείνουμε και κλείσιμο δεξιά. Μου αρέσει να γυρίσω το πόντο αυτό, το πλέκουμε το πόντο και το σκεπάζουμε με αριστερό. Επιστρέφουμε το πόντο. Αυτό ήταν. Ξανά, ζετέ, μία καλή, ζετέ, τρεις πόντους καλή, μία καλή, δεύτερη καλή, τρίτη καλή. Κλείσιμο αριστερά, κλείσιμο δεξιά. Μπορούμε βέβαια να γυρίσουμε αυτούς εδώ τους πόντους, έτσι, και να πλέξουμε από τους δύο πόντους ένα. Εγώ σας προτείνω μια εύκολη λύση, δεν ξέρω πώς πλέκετε εσείς. Το πλέκουμε το πρώτο πόντο, τον επιστρέφουμε και το σκεπάζουμε και το ξαναεπιστρέφουμε στην δουλειά. Εδώ. Εδώ έχουμε ζετέ, συνεχίζουν. Ζετέ, μία καλή, ζετέ, τρεις πόντους με καλή, μία, δύο, τρεις καλή. Και τελευταίο κλείσιμο αριστερά. Τελευταία πάντα είναι ανάποδη. Τελειώσαμε εμείς τη σειρά νούμερο 9. Ξέρουμε εμείς, εδώ πλέκουμε εμείς με απλά η ανάποδη σειρά με απλούς ανάποδους πόντους. Έτσι. Όλη η σειρά εδώ. Πλέξαμε εμείς με ανάποδους πόντους σειρά νούμερο 10 και πάμε να πλέξουμε εμείς τη σειρά νούμερο 11 που είναι και τελευταία. Το πρώτο πόντο, το ακριανό,
είναι απλεκός. Τώρα δεν κάνουμε κλείσιμο, σε αυτή τη σειρά πλέκουμε μία καλή, δεύτερη καλή, ζετέ, ένα ζετέ, τέσσερις πόντους με καλή, μία, δύο, τρεις, τέσσερις και ένα κλείσιμο αριστερά. Προσέξτε, όταν κάνουμε εμείς μία αύξηση που είναι ένα ζετέ, εδώ ένα ζετέ κάναμε, κάνουμε και ένα κλείσιμο, έτσι. Πάμε ξανά, δύο πόντους με καλή, δύο καλή, ζετέ, τέσσερις πόντους καλή, μία καλή, δεύτερη καλή, τρίτη καλή, τέταρτη καλή, κλείσιμο αριστερά. Μία καλή, δεύτερη καλή, ζετέ, μία καλή, δεύτερη καλή, τρίτη καλή, τέταρτη καλή, κλείσιμο αριστερά και τελευταία, πάντα ανάποδη. Τελειώσαμε και εμείς τη σειρά νούμερο 11. Την 12η σειρά την πλέκουμε με ανάποδους πόντους. Έτσι. Όλους πόντους με ανάποδους. Όλοι. Και αυτό εδώ είναι όλο το ραπόρ του σχεδίου. Η σειρά 13, τώρα που θα πλέξουμε εμείς, επιστρέφεται το βίντεο στην πρώτη σειρά. Εγώ θα πλέξω άλλα δύο σχεδιάκια για να δω πώς γράφει. Και κάπως έτσι φαίνεται αυτό εδώ που τώρα που έχω πλέξει τρεις σειρές ολόκληρες. Έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον τρυπούλες. Θα μπορούσα άνετα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Πάντως αυτό εδώ είναι το σχέδιο για μια καλοκαιρινή μπλούζα για μανίκια σε ένα pullover. Πολύ ωραίο θα ήταν. Ακόμα και για ζακέτα. Όχι, θα μπορούσε. Απλά εγώ έχω κάτι άλλο, κάτι πιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Ας πούμε αυτό εδώ μου αρέσει περισσότερο, που είναι και πιο απλό. Θα δούμε. Και αυτό εδώ είναι σε γκρι. Το γκρι το χρωματάκι γράφει πάρα πολύ ωραίο. Κάτι θα φτιάξω εγώ και από το γκρι το χρωματάκι. Αυτό είναι. Έτσι. Τώρα αυτό εδώ είναι πολύ απλό σχέδιο. Όχι πολύ απλό, αλλά μαθαίνετε εύκολα. Γιατί βλέπεις τη τρυπούλη από κάτω και οπότε προσθέτεις το επόμενο ζετέ από πάνω από τη τρυπούλα. Λοιπόν, και έχω δοκιμάσει και ένα άλλο που αυτό εδώ θα σας το δείξω στο επόμενο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το δοκίμασα. Είναι έτσι full αζούρ. Πώς έλεγε η γιά μου, πιο πολύ αζούρ πεθαίνεις. Κάπως έτσι. Αυτά ήταν για σήμερα, δοκιμάστε το, κοιτάξτε το, γράψτε μου στα σχόλια τις εντυπώσεις σας και εμείς θα τα πούμε με το καινούργιο σχέδιο στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!